λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει την προηγούμενη Τετάρτη, την οποία αυτά τα τέσσερα σκυλάκια τα οποία βρίσκουν καταφύγιο μέσα στο μαγαζί μας, λοιπόν, αυτά τα τέσσερα σκυλάκια εμφανιστήκαν με πετρέλαιο. Μπλουσμένα με πετρέλαιο. Δεν ήταν καμένοι όλοι και εδώ είναι από ορό. Τις βάλαμε ορό μία μέρα. Ορό. Γιατί τις βάλατε ορό? Γιατί μπορεί να πάθει να κεγότανε και να πάθει να μην αντέξει ο οργανισμός. Την ίδια τους μας το πει. Από το πετρέλαιο. Από το πετρέλαιο που την είχαν λούσει. Από το κεφάλι μέχρι κάτω όλο το σώμα της. Είχε λουστεί εδώ. Και όλα τα άλλα σκυλιά ήταν όλα λουσμένα. Και τα τέσσερα σκυλιά ήταν λουσμένα με πετρέλαιο. Αυτά τα σκυλάκια τα καθαρίσαμε λοιπόν εμείς, τα πλύναμε την Τετάρτη, το πρωί έγινε αυτό, και την Παρασκευή το πρωί χαθήκανε. Χαθήκανε την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή και τα βρήκαμε Δευτέρα στις 11. Όλο αυτό το τριήμερο δεν έψαχνα μόνο εγώ, έψαχναν πάρα πολλά άτομα της περιοχής για να τα βρούμε. Τα σκυλιά καταλάβουμε ότι κάπου είναι κλειδωμένα, εγκλωβισμένα και τα τέσσερα, για να χαθούν και τα τέσσερα. Τη Δευτέρα ψάχνοντας λοιπόν γύρω στις 11 και περνώντας από το εργοστάσιο εδώ στη λεωφόρο Κηφισού 160, τελείως τυχαία, κοιτώντας το δεύτερο όροφο εγώ, ταυτόχρονα ενώ οδηγούσα, είδα τον ένα σκύλο από τους τέσσερις, ο οποίος είχε ανέβει επάνω στο πρεβάζι ενός παραθύρου. Στο δεύτερο όροφο, ενός παραθύρου. Αυτομάτως σταμάτησα, πάρκαρα στο πάρκινγκ του χώρου που είναι καταλυμμένος. Μπαίνοντας μέσα σε αυτό το χώρο που είναι γιαπή, διαπίστωσα ότι στο έδαφος υπήρχαν υπολείμματα από πτώματα ζώων, γάτας και σκύλου. Στο τελευταίο δωμάτιο. Τρεις μέρες. Επί τρεις μέρες τα σκυλιά είχαν κλειδωθεί στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Ένας περαστικός είδε το ένα από αυτά να έχει σκαρφαλώσει στο παράθυρο και να γαυγίζει. Στη συνέχεια, ειδοποίησε την αστυνομία. Ανεβαίνοντας τον πρώτο όροφο, εντόπισα πάλι υπολείμματα ζώων και στα δωμάτια και στους διαδρόμους. Περπατώντας όλο ευθεία, στο δεύτερο όροφο πλέον, και πηγαίνοντας για το δωμάτιο στο οποίο είναι η σκύλη, διαπίστωσα πάλι τα ίδια ευρήματα και κλειδωμένη την πόρτα, την οποία έσπασα για να απελευθερώσω τα σκυλάκια. Και μετά τη συνέχεια την ξέρετε. Είναι άσπρα. Τι κατάσταση ήταν τα σκυλιά μέσα? Εντάξει, ήταν στρεσαρισμένα και τρομαγμένα. Τρεις ημέρες ήταν εκεί. Στρεσαρισμένα και τρομαγμένα. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα. Αυτή είχε φοβηθεί πιο πολύ στρεσαρισμένη. Τώρα είναι τρίτη μέρα που τα... Εγώ πλέον δεν έχω καμία αμφιβολία, ρε. Δευτέρα το απόγευμα πήγαμε στο αστυνομικό, στο Α αστυνομικό τμήμα Περιστερίου και κάναμε μήνυση, ξεκίνησε η διαδικασία της δικογραφίας. Πρέπει να καταθέσουμε κάποιες φωτογραφίες τις οποίες δεν είχαμε δυνατότητα να τις εκτυπώσουμε σε τόσο καλή ανάλυση, έτσι ώστε να φαίνονται και τα μέλη, τέλος πάντων, να φαίνονται καλά αυτά που περιγράφουμε. Μας είπε ο αστυνομικός, ο οποίος έκανε τη σύνταξη της μήνυσης, μας είπε ότι ο εισαγγελέας είναι πολύ αυστηρός με αυτά τα θέματα και ότι θα προχωρήσει η διαδικασία. Θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Αυτά. Τι αναμένεται να γίνει, σας είπε το. Αναμένεται να πάνε τα περιπολικά εφόσον την εντολή ο εισαγγελέας και να συλλάβουν αυτούς οι οποίοι θα είναι μέσα στο χώρο εκείνη τη στιγμή. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι να σφραγιστεί ο χώρος. Που για μένα αυτό είναι το πιο σωστό, το να συλλάβουμε 4-5 άτομα τα οποία δεν ξέρουμε αν είναι αυτοί που το κάνουν ή αν είναι κάποιοι άλλοι που έρχονται εκεί ή δεν πρόκειται να μας πούνε και τίποτα αυτοί, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ούτε ταυτότητες έχουν ούτε τίποτα. Οπότε το πιο σοβαρό για μένα είναι να ασφαλιστεί ο χώρος. Συγκρομμένα τσιπαρισμένα. Αυτός δεν είναι μικρούλης και δεν τον έχουμε κάνει ακόμα. Α, να. Αυτή είχε φοβηθεί πιο πολύ στρεσαρισμένη. Τώρα είναι τρίτη μέρα που τα... Εγώ πλέον δεν έχω καμία αμφιβολία.